Vision of Blood, di Suicidal Angels, τον πρόλογο του σημερινού TV World, και ακούγοντας το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, γίνεται αμέσως αντιληπτό πως εδώ έχουμε όχι απλά την καλύτερη δουλειά των Ελλήνων thrashers, αλλά και ένα από τα πιο μεστά, πιο γεμάτα, πιο ουσιαστικά thrash άλμπουμ που ακούσαμε από post-millennium σχήμα. Κάθε τραγούδι από τα 9 του δίσκου έχει ένα twist, ένα κάτι που κάνει τη διαφορά. Ο Gus Drax στις κιθάρες βάζει πλάτες ώστε η συνολική προσπάθεια να ανέβει επίπεδο. Η λογική riff στο riff και κόντρα riff λειτουργεί ιδανικά. Και τα 35 λεπτά που διαρκεί ο δίσκος είναι ακριβώς όσο χρειάζεται για να πάρουμε το μήνυμα. Ένας μικρός θρίαμβος της ποιότητας απέναντι στην ποσότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι το TV War του Mad και του Metal Hammer. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή του Ιούλη, του τελευταίου μήνα της 18ης σεζόν της ταπεινής μας εκπομπής. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε είναι τα Artwork Studio, τα οποία και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ο Γιάννης ο Κάι Μακάμης και η ομάδα του, οι Night Watchers, παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Γεια σου Γιάννη! Γεια σου παιδιά, που έλεγε και ο Δόκτωρ. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Έχουμε σήμερα από pop rock μέχρι tech death metal τα πάντα. Έχει σήμερα το μουσικό χορευτικό μας πρόγραμμα. Με thrash ξεκινήσαμε, με thrash θα συνεχίσουμε. Νέο αίμα η Suicidal Angels, old school η αγαπημένη μας Testament, η πλέον σταθερή εκπρόσωπη της μεγαλύτερης σχολής του thrash metal του Bay Area. Έρχονται και για live και χωρίς δεύτερη σκέψη, μάλλον αυτή θα είναι η συναυλία του καλοκαιριού. Τα κεφάλια πάνω κάτω για τα επόμενα 4,5 λεπτά και πίσω για να τα πούμε. Testament, κυρίες και κύριοι, μακράν η πιο φορμαρισμένη thrash μπάντα της γενιάς της. Το συγκρότημα ετοιμάζει, χωρίς να βιάζεται, το νέο του δίσκο, ενώ ακόμα περιοδεύουν για το έπος Dark Roots of Earth, μια περιοδία η οποία τους φέρνει και από την Ελλάδα επιτέλους. 7 χρόνια έχουν να έρθουν οι Testament από το Rock in Athens Festival το 2009, όπου και είχαν παίξει μαζί με τους Gojira, τους Blind Guardian και τους Heaven and Hell. Αξέχαστος ο Dio εκείνη τη βραδιά. Και ναι, οι Testament την Παρασκευή 26 Αυγούστου θα παίξουν στο Gagarin. Είμαστε ήδη εκεί και αλλάζουμε αρώτα τώρα, και από τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο πάμε στο Sheffield της Αγγλίας. Ακόμα κλαίνε, λέει, εκεί για τον αποκλεισμό από την Ισλανδία. Έτσι είναι, άμα είσαι γεννημένος νικητής και κουρεύεις τα κύπελα σε κάθε διοργάνωση, σε πειράζει όταν φεύγεις νωρίς. Στο Sheffield λοιπόν οι Def Leppard κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό τον 11ο τους δίσκο, με τον οποίο και έκαναν μια επιστροφή στον ήχο του Ιστήρια. Στον ήχο σημειώνουμε, και μόνο σε αυτόν, γιατί οι μέρες εκείνες έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Το Ιστήρια είχε πουλήσει, θυμίζουμε, καμιά 15 εκατομμύρια για πλάκα, βγάζοντας 6-7 singles. Τους αγαπάμε τους Def Leppard εδώ στον τηλεπόλεμο. Τα τρία πρώτα άλμπουμ ειδικά παίζουν συχνά στο κεφάλι μας. Οι Def Leppard λοιπόν έχουν νέο βίντεο. Πάμε να το δούμε και πίσω για να απολαύσουμε το καλύτερο κιθαριστικό δίδυμο που εμφανίστηκε στο heavy metal από το 1982 και μετά. Def Leppard, και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Το βίντεο των Def Leppard δεν μας ξετρελάνε, ούτε το τραγούδι, αλλά το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο για να το αγνοήσουμε. Το μέγεθος μετράει, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Και πάμε τώρα στους κυρίους Michael Denner και Hank Sherman, τους κιθαρίστες των Mercyful Fate, τους βασικούς υπεύθυνους, μαζί με τον βασιλέα βεβαίως, για τα μυθικά άλμπουμ Melissa και Don't Break the Oath, δίσκοι που θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία και κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστούν ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, οι Denner και Sherman έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν έξω από το πλαίσιο των Mercyful Fate. Το Project Force of Evil ήταν ίσως η πιο γνωστή από αυτές τις προσπάθειες και τώρα βρίσκονται και πάλι μαζί. Πριν λίγο καιρό είχαν κυκλοφορήσει το EP τους και τώρα ήρθε η ώρα για τον πρώτο τους δίσκο, όπου λέγεται Masters of Evil. Εκεί είναι και ο Snowy Show, ο Book of Heavy Metal. Εκεί είναι και ο Sean Peck των Cage, Sons of Satan. Συνέχεια με νέους Κβέλερτα και το ομώνυμο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ, το οποίο σύμφωνα με την ταπεινή μας γνώμη είναι ό,τι καλύτερο έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Βγάζει μια ωραία
μαστοντονίλα ο δίσκος, επιτρέψτε μου την έκφραση, και πίσω για να μιλήσουμε στη συνέχεια για το θέμα Σάββατον, accept, accept, Σάββατον. Εδώ είμαστε λοιπόν και μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής, το οποίο και θα ξεκινήσει επισήμως σε λίγο με τους Σάββατον, οι οποίοι στις 19 του Αυγούστου θα κυκλοφορήσουν το νέο τους δίσκο. Πρόκειται για το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, που θα έχει τον τίτλο The Last Stand, και εκεί οι Σάββατον θα μας εξιστορήσουν για μία ακόμα φορά διάφορες ιστορικές μάχες. Σπάρτα λέγεται το τραγούδι που ανοίγει το δίσκο. Το Hill 32-34 μιλά για την μάχη των Σοβιετικών απέναντι στους Αφγανούς. Ένα άλλο τραγούδι μιλά για την μάχη του Bannockburn Anglia ενάντια στους Σκοτσέζους. Γενικά αυτό ξέρουν να κάνουν οι Σάββατον και αυτό θα κάνουν και στη νέα τους δουλειά. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, λέει ο σοφός λαός. Και σίγουρα οι Σάββατον με το εμβατηριακό τους metal και τις πολεμικές ιστορίες που διηγούνται έχουν δει την καριέρα τους να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια και είναι με διαφορά το πιο επιτυχημένο power metal συγκρότημα της γενιάς του τουλάχιστον. 19 Αυγούστου θα βγει λοιπόν ο δίσκος του συγκροτήματος και μετά από αυτόν οι Σάββατον θα πραγματοποιήσουν μία περιοδία έχοντας μαζί τους ως special guests τους θρυλικούς Accept, και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ενστάσεις για το αν μία πραγματικά ιστορική θρυλική μπάντα όπως η Accept, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται και σε μία πολύ δημιουργική φάση της καριέρας τους, είναι σωστό να ανοίγουν όχι για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους. Του Σάββατον, η ποιότητα των οποίων μάλιστα αμφισβητείται από πολλούς οπαδούς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως το να βλέπεις το logo των Accept με μικρότερα γράμματα από αυτό των Σάββατον είναι κάτι που ειδικότερα στους γυραιότερους οπαδούς μας χαλάει το ζεν, μας χαλάει την συμπαντική μας ισορροπία, γιατί κανονικά το όνομα των Accept πρέπει να βρίσκεται μαζί με το όνομα των Saxon, των Judas Priest και των Iron Maiden στο Pantheon και τίποτα να μην το κατεβάζει από εκεί. Αλλά επειδή τα νούμερα είναι αυτά που κάνουν κουμάντο και κυριολεκτικά και μεταφορικά, και όπως έχει πει και ο σοφός, δεν θα πάμε κόντρα στους δεκαδικοί αριθμοί, οι Σάββατον στις συναυλίες τους συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ακροατήρια από ό,τι οι παλέμαχοι Γερμανοί, μαζεύουν πολλά νέα παιδιά και αυτή είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τους Accept να παίξουν μπροστά σε ένα νεανικό ακροατήριο και όχι στα καπί χολαργού, όπως συμβαίνει συνήθως. Άλλωστε και εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε και καλά προπύργιο του κλασικού metal, παλιά αυτό, προπύργιο της φάσης έχουμε γίνει τα τελευταία χρόνια, η Σάββατον στην τελευταία του συναυλία είχαν περισσότερο κόσμο από ότι η Accept. Οπότε το να γκρινιάζουμε μάλλον δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι κι αλλιώς, full set θα παίξουν και οι men, full set θα παίξουν και οι δε, και όποιος δεν γουστάρει, σηκώνεται και φεύγει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Σάββατον, να συνεχίσουμε με τους Blues Pills, Uprising και Lady in Gold, και όταν επιστρέψουμε έχουμε classic metal clip από έναν νυν reborn Christian, που όταν ήταν στο heyday του, παλιά στα 80's, γουστάρε να διαλύεται από ταξίδια στο Texas. Σε λίγο. Είδαμε τους Rotting Christ στο νέο τους βίντεο για το Άπαγε Σατανά. Περίεργη επιλογή τραγουδιού και περίεργο βίντεο, αλλά θα μου πείτε πότε οι Rotting Christ έκαναν συμβατικές επιλογές και πόσο non-Serbian θα ήταν αν πήγαιναν σύμφωνα με αυτά που επιτάσσει η κοινή λογική. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και με τους Rotting Christ, και πάμε τώρα να δούμε το σημερινό Classic Metal Clip, όπου και θα μιλήσουμε για τους We Are Sexually Perverts. We aren't short people, white Anglo-Saxon Protestant, white Anglo-Saxon a violent reaction, που λέει και στο Son of Mercy ο Blackie Lawless, ο αναμφισβήτητος ηγέτης των Wasp,
περί «Ον ο Λόγος», μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές αυτής της μουσικής. Ο βίος frontman που τραγουδούσε «I fuck like a beast» και πετούσε αίμα στο κοινό, ο σημερινός αναγεννημένος χριστιανός που νιώθει άβολα με το παρελθόν του. Αφού λοιπόν για αρκετά χρόνια παιδεύτηκε στη σκηνή του Los Angeles, παίζοντας σε διάφορα project με γνωστούς βλέπε Nikki Sixx και άσημους βλέπε δεν έχει σημασία μουσικούς, και αφού για ένα φεγγάρι πέρασε από τους glam punk θρύλους New York Dolls αντικαθιστώντας τον μακαρίτη των Johnny Thunders, ο Blackie αποφάσισε να κάνει ένα shock rock σχήμα με ακραία εμφάνιση, επιθετική σκηνική παρουσία και προκλητικούς στίχους. Το είπε και το έκανε και στα πρώτα show στα club του Los Angeles, πετούσε κομμάτια ζώων στο κοινό και η μυρωδιά του αίματος δεν άργησε να οδηγήσει τα λαγωνικά των δισκογραφικών εταιριών στα πόδια του. Υπογράφει με την κράτεια Capitol Records, η οποία όμως αρνείται να κυκλοφορήσει το πρώτο του single, το Fuck Like a Beast, το οποίο και βγαίνει από την Unexarted Music for Nations. Το ντεμπούτο τους κυκλοφορεί το 1984. Είναι αυτό που όλοι ξέρουμε σαν Wasp, αλλά υπάρχουν και αρχικές εκδόσεις με τον τίτλο Winged Assassins στην ράχη, το λέει αυτό. Αν έχετε μία από δάφτες, είστε τυχερός, είναι συλλεκτική. Ενώ επίσης υπάρχουν και κασέτες που ονομάζονται I Wanna Be Somebody, τίτλος του τραγουδιού που ανοίγει τον δίσκο, ύμνος της εποχής και δήλωση του Blackie, ο οποίος όντως κάτι έγινε. Τι ήταν αυτό? Νούμερο ένα στόχος της PMRC οργάνωσης που θεωρούσε πως η μουσική διαφθείρει την νεολαία. The PMRC has been a plague that has hounded us for the last two years in America. It was almost like a fly. It was this pesky thing, like, shoo, get away, get away. And we were hoping that it would go away. And not only did they not go away, they finally revealed themselves about three months ago as to what they were all about, which is essentially trying to put a man in the White House. The PMRC has been nothing more than a political platform to put Albert Gore, 1600 Pennsylvania Avenue. Το δεύτερο άλμπουμ των Wasp ήρθε την επόμενη χρονιά, ένα ακόμα κλασικό από τα χέρια του Spencer Proffer, παραγωγού του Metal Health, τον Quiet Riot, ένα κλασικό άλμπουμ από τον παραγωγό του Metal Health, το οποίο υπενθυμίζουμε πως ήταν και το πρώτο metal άλμπουμ που βρέθηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard. Ακολουθεί το Inside the Electric Circus και κάπου εκεί οι Wasp σοβαρεύουν. Το Headless Children δεν έχει αίματα και πριονοκορδέλες, ενώ το Crimson Idol του 92 είναι το καλλιτεχνικό τους απόγειο. Από τότε μέχρι και σήμερα θα ακολουθήσουν άλλοι 10 δίσκοι, άλλοι καλύτεροι, άλλοι χειρότεροι, τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την πρώτη πεντάδα. Στο Classic Metal Clip σήμερα μένουμε 85, The Last Command, το album Blind in Texas, το τραγούδι, απολαμβάνουμε υπεύθυνα και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, μπαίνουμε στο τρίτο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής, βρισκόμαστε στα Artwork Studios, στα οποία και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ο Γιάννης ο Κάιμακ και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας και πάμε τώρα στο Tennessee για να βρούμε τους Whitechapel, οι οποίοι την εποχή αυτή κυκλοφορούν το έκτο άλμπουμ της πορείας τους με τίτλο Mark of the Blade. Ως γνωστόν, Whitechapel είναι η περιοχή του Λονδίνου όπου ο Jack ο Ripper, ο Nasty Surprise, ο Devil in Disguise, ο Sly and Shameless, Nocturnal and Nameless, πραγματοποίησε τα ιδεχθή του εγκλήματα, οπότε το Mark of the Blade είναι ένας τίτλος που ταιριάζει γάντι στο συγκρότημα και όχι ένα απλό κλείσιμο του ματιού στη Metal Blade και το μεγάλο αφεντικό των Brian Slagel. Λοιπόν, οι Whitechapel στο νέο τους δίσκο επιχειρούν μια μικρή αλλά σημαντική από ό,τι φαίνεται αλλαγή στον ήχο τους, προσθέτουν κάποια καθαρά φωνητικά και δεν είναι λίγος ο κόσμος που δυσανασχέτησε με αυτό. Οι ίδιοι Whitechapel βέβαια το προέβλεψαν και αφιέρωσαν στους αντιρρησίες φίλους τους το The Elitists Ones. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Αυτά και με τους Whitechapel και πριν φτάσουμε στο σημερινό Visions from the Underground, όπου και θα δούμε ένα ιδιαίτερος υποσχόμενο power metal συγκρότημα, πάμε σε μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Τι περίπτωση δηλαδή? Περίπτωσάρα. Είναι η Γερμανή Obscura και το υπερτεχνικό δεδαλώδες hyper prog death metal τους για ακροατές με γερό στομάχι. 5 χρόνια τους πήρε για να ετοιμάσουν το νέο τους άλμπουμ, το Acroasis, κάτι το οποίο μας ακούγεται φυσιολογικό
ο χρόνος αυτός. Αν αναλογιστούμε τα πόσα ρίφ και το τι ενορχίστρωση περιέχεται μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το τεχνικό και το πολύπλοκο της υπόθεσης, είναι και η θεματική τους που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Δεν είναι όπως η τυπική death metal μπάντα της γειτονιάς. Αυτοί ασχολούνται με τον Schopenhauer, τη Βούληση, την Καμπάλα και το Talmud. Φιλοσοφικό prog metal project με τον Μάρκους Στέφεν, τον CJ7, τώρα. Ten Sephiroth. Πάμε και για το σημερινό Visions from the Underground τώρα, όπου από την Ιταλία εμφανίζονται οι Trick or Treat, παίζουν power metal, και δεν χρειάζεται να είναι κανείς μύστης του είδους για να καταλάβει από το όνομά τους πως τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για τους Halloween και καλά κάνουν. Μάλιστα ξεκίνησαν σαν ένα tribute στους Halloween και στη συνέχεια άρχισαν να γράφουν δικά τους τραγούδια, δικό τους υλικό, ενώ ο τραγουδιστής τους, ο Αλεσάντο Κοντή, τραγουδά και στους Rhapsody του Λούκα του Τουρίλη, ενώ έχει υπάρξει και μέλος των Ιταλών προγκρεσιβάδων, των Empty Tremor, το Αποκολοκύνθωσης, των οποίων το θυμόμαστε μόνο για τον τίτλο του και για κανέναν άλλο λόγο. Τέσσερα άλμπουμ έχουν μέχρι στιγμής οι Ιταλοί, Rabbit's Hill 2, λέγεται το τελευταίο από αυτά, το One είχε βγει πριν από 4 χρόνια, The Great Escape το τραγούδι, και πίσω για να κλείσουμε με μπάντα λατρεία, με μπάντα ορχήστρα πεντάμελη. Πάμε και για το σημερινό Grand Finale, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Εκεί και 5 και 10 είμαστε συνήθως στον αέρα. Μέχρι τότε θα έχουμε νέο Hammer για παρέα, ενώ πάντα θα υπάρχουν δίσκοι σαν το Melissa των Merciful Fate, το Into the Everflow των Psychotic Walls και το Acroasis των Obscura για να ταΐζουν την ψυχή μας. Το νέο άλμπουμ των Opeth με τίτλο The Sorceress κυκλοφορεί μέσα στο φθινόπωρο. Εμείς τους βλέπουμε από την συναυλία τους στο Royal Albert Hall και σας χαιρετάμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. The Funeral Portrait.